Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Πώς είστε, καλά? Λοιπόν, πολλά. Ευχαριστώ για τα σχόλια που έχετε κάνει στο τελευταίο μου βίντεο και τα οποία αφορούσαν αυτή τη μηχανή. Αλλά εντάξει, παιδιά, απλό βίντεο. Δεν έχω σκοπό να επεκταθώ στις δυνατότητες ενός τέτοιου μηχανήματος, μιας τέτοιας μηχανής. Μεγάλο κόκκινο είναι, σταμάτα. Έσβησα. Καλά πάμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τα σχόλια που έχετε κάνει από κάτω. Να είστε όλοι καλά. Ευτυχώς, γιατί ο μεγάλος μου φόβος ήταν μην αρχίσει να μπαίνει κόσμος μέσα, ο οποίος να, ξέρετε, το hate, ρε παιδί μου, αυτό που δεν μ' αρέσει, δεν γουστάρω. Τέλος, όχι, εντάξει, όλα καλά. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι το πρώτο βίντεο το οποίο θα πάρει 1000 προβολές. Και για όσους δεν το έχετε κάνει, να σας υπενθυμίσω την εγγραφή στο κανάλι, το καμπανάκι, το μου αρέσει, τα γνωστά, ξέρετε τώρα. Καθώς επίσης και αν θέλετε μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram, στο λογαριασμό που εμφανίζεται τώρα από κάτω. Λοιπόν, τι άλλα, εγώ που πάω τώρα. Δεν ξέρω, βασικά βγήκα για κάτι δουλειές, η ώρα είναι 10 το βράδυ. Θα μου πεις τι δουλειά θα κάνεις 10 το βράδυ. Είχα κάτι δουλίτσες, τέλος πάντων, πήγα, τις έκανα, τελείωσα, γιατί γύρισα από τη δουλειά το μεσημέρι και έπεσα νεκρός, σηκώθηκα 8 η ώρα. Τι θα συζητήσουμε σήμερα? Λοιπόν, σήμερα θέλω να ρωτήσω την άποψή σας για δύο θεματάκια, έτσι μπαμπαμ, που αφορούν βασικά όλους τους μοτοσυκλετιστές, έτσι, όλους όσους οδηγούν μηχανή. Και πόσο μάλλον το ένα ειδικά, όταν η μηχανή είναι καινούρια. Και θα αρχίσω από αυτό. Η μηχανή είναι αγορασμένη εδώ και ένα χρόνο. Ο χώρος στάθμευσής της είναι σε ένα φυλασσόμενο χώρο, στο σπίτι δηλαδή. Δεν τρώει βροχή, δεν τρώει αέρα, δεν. Αλλά είναι προσβάσιμος από το χειρότερο εχθρό μιας μοτοσυκλέτας και τον χειρότερο εχθρό που έχουν όλοι οι αναβάτες. Είναι οι γάτες, παιδιά. Και θα ήθελα λίγο τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Δηλαδή, όλοι εσείς ή όσοι από εσάς, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, έχετε μηχανές οι οποίες τις έχετε στην αυλή του σπιτιού σας, στο ανοιχτό γκαράζ σας, και έχετε γάτες στην περιοχή. Τι κάνετε για να μην ανέβουν πάνω και αρχίσουν αυτά τα τσίκι 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 πάνω στη σέλα και τα σκισίματα και τα τρυψίματα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και εντάξει, σέλα είναι το λιγότερο, γιατί αν ανέβουν πάνω στο ντεμπόζιτο και αρχίσουν τα νυχάκια τους να κάνουν τα δικά τους, κλαις τη μηχανή σου. Λοιπόν, εγώ έχω δώσει μια λύση. Τώρα, λύση. Ναι, έχω δώσει μια λύση, θα σας πω σε λίγο όμως, γιατί με πιάσε φαναράκι και μην μιλάω σαν χαζό στο φανάρι και με κοιτάνε και σου λέει τι είναι αυτός ο τρελός. Σε μένα το έκανε αυτό. Στην άκρη μου. Λοιπόν, έχω δώσει που λέτε μια λύση. Είναι το κουκούλωμα της μηχανής. Βέβαια, δεν την κουκουλώνω ποτέ όταν παρκάρω, δηλαδή όταν ο κινητήρας είναι ζεστός. Περιμένω πρώτα να κρυώσει λίγο και μετά κατεβαίνω και της περνάω την κουκούλα, γιατί είναι θέμα. Βέβαια όμως, μια γάτα σε αυτά δεν έχει ενδιασμούς. Ανεβαίνει απάνω και κάνει τα δικά της. Δηλαδή, έχω εντοπίσει μικρά σκισιματάκια, πολύ μικρά, γιατί είτε πηδάνε πάνω στη μηχανή για να ανέβουν στην επόμενη μάντρα, είτε γιατί δεν ξέρω, δεν έχω δει κάποια πάνω, να πω την αλήθεια. Αλλά ρε παιδί μου, εσείς τι κάνετε γι' αυτό? Δηλαδή, υπάρχει κάποιο σπρέι, κάτι που διαβάσει για ένα σπρέι που το αμολάς κάπου και το ψεκάρεις στο σημείο και η γάτα δεν. Αλλά σε ανοιχτό χώρο το σπρέι αυτό θα τελειώσει, δηλαδή θα φύγει, θα εξατμιστεί σε χρόνο ντετέ, πιστεύω. Πάντως, μεγάλο πρόβλημα οι γάτες για τους μοτοσυκλετιστές. Να πάω εδώ δεξιά, μην ανέβω πολύ ψηλά, ναι, να πάω εδώ δεξιά. Πού πάω από εδώ δεν ξέρω, για το motovlog βγήκα. Δεν πειράζει, χαμηλές ταχύτητες για να μην ακούτε και τον αέρα. Αν και νομίζω ότι δεν θα ακούγεται, αλλά... Λοιπόν, το ένα θέμα ήταν αυτό, παιδιά, οι γάτες. Αν έχετε κάποια λύση πάνω στα ερωτήματα που σας έθεσα, γράφτε από κάτω στα σχόλια. Μην μου γράψετε τώρα, βγες έξω με καραμπίνα.
με σφεντόνα και τα σχετικά. Εντάξει, είπαμε, έχω γάτα στο σπίτι. Παίρνα. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, εγώ πάω τώρα, δεν ξέρω που πάω. Homework. Λοιπόν, έχω γάτα που λέτε στο σπίτι. Βέβαια, η δικιά μου είναι στο σπίτι, δεν πολύ βγαίνει. Θα μιλάω για τις αδέσποτες. Αν έχετε κάποια λύση, ρε παιδιά, βοηθήστε την κατάσταση, γιατί εντάξει, έχω ψηλό απελπιστεί. Είναι κρίμα να δω τη μηχανή γρατζουνισμένη και σκισμένη η σέλα από τα νυχάκια τους. Ναι, εγώ που βγήκα εδώ τώρα, σε αδιέξοδο, μάλλον, ναι. Όχι, δεν γίνεται αδιέξοδο, πάει ο δρόμος. Δεν έχω ιδέα που πάει. Τώρα αριστερά ή δεξιά. Αριστερά. Πάμε εδώ. Λοιπόν, και πάμε να συζητήσουμε λιγάκι τώρα, να ζητήσω και πάλι τη γνώμη σας μάλλον για ένα δεύτερο θέμα που και αυτό αφορά όλους εμάς που οδηγούμε μοτοσυκλέτα και δεν είναι άλλο από το Bluetooth. Bluetooth. Για να είμαστε σε επικοινωνία με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Τι έχει εδώ αδιέξοδο, από εδώ, από εδώ. Όλο και κάπου δεν θα βγαίνει. Λογικά. Stop. Και φυσικά βγαίνει. Πού βγαίνει δεν ξέρω. Τέλος πάντων, Bluetooth παιδιά. Έχετε πάρει Bluetooth για το κράνος? Έχει κάποιος την κατοχή του? Λογικά όχι. Πρέπει να είμαι ένας από τους ελάχιστους που δεν έχουν. Ή μάλλον πείτε μου καταρχήν σε ένα σχόλιο αν έχετε και ποιας εταιρείας. Κάποιο οικονομικό. Να κάνει δουλειά. Γιατί εγώ πήρα όμως ένα οικονομικό. Είναι το Twins HF3. Πόσο έκανε, 75 ευρώ. 70 ευρώ, 80, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι. Το έβαλα στο κράνος. Παίρνα, παίρνα. Έλα τώρα που είμαι στις καλές μου και αφήνω ο κόσμος να περνάει. Λοιπόν, το έβαλα που λέτε στο κράνος. Βέβαια, εντάξει, τα ακουστικά του ήταν λίγο ψηλό. Όχι χοντροκομμένα, αλλά ψηλό ενοχλούσαν. Ίσως να μην βοηθάει και το κράνος. Που βγήκα πάλι, ρε. Πάλι από εκεί που ήρθα. Τέλος πάντων. Όχι. Αλλού βγήκα. Όχι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, όχι, από εδώ δεν πέρασα πριν. Παίρνω τώρα. Λοιπόν, πήρα που λέτε αυτό το Bluetooth, το έβαλα στο κράνος. Λοιπόν, οι εντυπώσεις μου μια χαρά, okay. Και αυτονομία έχει, και αυτονομία έχει, καλή αυτονομία έχει. Δεν έχει ράδιο, όπως τα άλλα, αλλά έχει καλή αυτονομία. Αλλά και μ' ακούνε καλά από ό,τι μου έχουν πει. Και πήγαινα και με 70-80 χιλιόμετρα, να πω την αλήθεια, μ' ακούγανε καλά. Εγώ δεν άκουγα καλά. Άκουγα, αλλά όχι καθαρά. Και το τεράστιο μείον του είναι ότι τα ηχεία του είναι, τα ακουστικά του μάλλον είναι τσίγκινα. Δηλαδή, ένα ήχο ούτε μπάσο ούτε τίποτα. Οπότε τα έβγαλα, τα έχω αφήσει στο σπίτι. Θέλω να μου πείτε λοιπόν ένα οικονομικό Bluetooth, εάν έχετε στα υπόψη, το οποίο πραγματικά να κάνει δουλειά. Να έχει λίγο μπάσο, ρε αδερφέ. Δηλαδή, μην είναι τσίγκο τελείως ο ήχος. Να ακούσει ικανοποιητικά και να μην χρειαστεί, ας πούμε, από τα 80 χιλιόμετρα, μην πω παραπάνω, από τα 80 χιλιόμετρα να χρειαστεί να πέσω στα 30-40 για να μπορέσω να ακούσω τον άλλο όταν παίρνει τηλέφωνο, γιατί ουσιαστικά δεν κάνω δεξιά να τελειώνει η υπόθεση, να σηκώσω τη γραμμή και τέλος. Είπαμε, καλά τα Twins, ok, έχουν και το σύστημα το Intercom πάνω, το οποίο μπορεί να συνδεθεί και με δεύτερο set ακουστικών της ίδιας εταιρείας όμως, δεν νομίζω να μπορεί να συνδεθεί με άλλης εταιρείας, το οποίο να υποστηρίζει Intercom. Αλλά είπαμε, ο ήχος είναι χάλι, μαύρο, τσίγκος τελείως. Ούτε μπάσο, ούτε τίποτα. Μόνο πρίμα, αν μπορώ να πω. Μόνο πρίμα. Τέλος πάντων, αυτό είναι το βιντεάκι. Δύο πραγματάκια λοιπόν. Πώς αντιμετωπίζετε τις γάτες σε ανοιχτά πάρκινγκ και τι Bluetooth έχετε στο κλάνο σας, το οποίο να είναι οικονομικό. Εντάξει, μην δώσουμε μια περιουσία. Και decent, ρε παιδί μου, να είναι σωστό, να ακούς σωστά, να ακούς σωστά βασικά. Αυτό, να σε ακούνε και να ακούς σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την υποστήριξη στο κανάλι, παιδιά. Για όσους δεν το έχετε κάνει, επαναλαμβάνω, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το καμπανάκι, πατήστε και να μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε το σχολείο σας από κάτω, εάν και εφόσον θέλετε, ακολουθήστε με και στο Instagram και όλα αυτά μαζί. Να ξέρετε, δεν κοστίζουν τίποτα. Λοιπόν, για χαρά, θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια!